Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, χαιρετίζουμε το σημερινό συναλλητήριο που καλούν σωματεία φορείς το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, μαζικοποιώντας τη διεκδίκηση ενάντια στην ακρίβεια, για να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά από δημοτικά τέλη, για να μπει τέλος σε κάθε προσπάθεια δημοτικών αρχών για περικοπές στη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση σχολείων, αθλητικών χώρων και άλλων υποδομών, κλιμακώνοντας τη μάχη που έχουμε μπροστά μας στην πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Οι παρεμβάσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος σε μια σειρά χώρους και στον χώρο και στον κλάδο της καθαριότητας, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, μας φέρνει μπροστά σε νέες ευθύνες, αλλά μας γεμίζει με αισιοδοξία και κουράγιο η συμμετοχή και κινητοποίηση των συναδέλφων μας για να μην προσαρμοστούν προς τις υποδείξεις. Μια τέτοια προσαρμογή προς τα κάτω ήταν και η προσπάθεια του Δημάρχου της Νέας Δημοκρατίας του Κορυδαλλού, που μετέτρεψε τις συμβάσεις όλων των σχολικών καθαριστριών από πλήρη σε μερικής απασχόλησης, κόβοντας δηλαδή 300 ευρώ από το μισθό τους. Η στάση των εργαζομένων που αμεσότητα απάντησαν δεν άφησαν κανένα περιθώριο στη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει τις οδηγίες του Υπουργείου και της Κυβέρνησης. Από κοινού το επιχειρησιακό σωματείο και το κλαδικό, τα σωματεία των γονιών, των εκπαιδευτικών και το γυναικείο σύλλογο έκτισαν ασπίδα προστασίας του δικαιώματός τους να εργάζονται με πλήρη ωράριο και μισθό. Είναι ένα μικρό παράδειγμα αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών που μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τα βασικά είδη διατροφής, τα καύσιμα και την ενέργεια, να εξανεμίζουν το πενιχρό εισόδημά μας, να μας καλούν να ζήσουμε με ακόμα λιγότερο εισόδημα. Όλα αυτά και άλλα τόσα που μας θερούν να ζήσουμε σαν άνθρωποι έχουν όνομα, χρώμα, και ας προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν ως προς τις αιτίες που γεννούν φτώχεια, εξαθλίωση, προσφυγιά, πείνα, πολέμους, σκοταδισμό και πόχα από τους υπονόμους του σάπιου συστήματός τους, όπως αναδύθηκε με την υπόθεση του βιασμού ενός μικρού παιδιού. Η αιτία βρίσκεται στην ανάγκη των λίγων που με τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές υλοποιούν τις πολιτικές τους, αυγατίζοντας τα κέρδη τους στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στο ξεσπίτωμά μας και σε πολλά άλλα, ξεζουμίζοντας παραπάνω εμάς και τις οικογένειές μας. Συνάδελφοι, να σημάνει τώρα παντού ξεσηκωμός. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας στις 9 Νοέμβρη να στείλει ηχηρό μήνυμα ανυπακοής και αντεπίθεσης για νέους ελπιδοφόρους εργατικούς αγώνες. Να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή και τη δύναμη των εργαζομένων, στέλνοντας μήνυμα αγώνα και ελπίδας σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργαζόμενο που δεν προσαρμόζεται με τη βαρβαρότητά τους. Ζητάμε και απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση όλων των άδικων φόρων στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Χωρίς καμιά αναμονή να γράψουμε το δικό μας σενάριο για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας που μας αξίζει. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!